Ευχαριστώ, κύριε. Ο κύριο Σαμαρά αφού έκανε, έφτασε πριν από 20 λεπτά περίπου στο λιμάνι του Λιξουρίου. Από εκεί κατευθύνθηκε προ το γυροκομείο. Πήγε προ το. Η πρώτη στάση ήταν στο Λύκειο Λιξουρίου, το οποίο δεν θα λειτουργήσει. Μετά πήγε στο κλειστό στάδιο, στο οποίο βρίσκονται κάποιοι τρόφιμοι του γυροκομείου. Και τώρα είναι στο γυροκομείο, στο Δημαρχείο, συγγνώμη, και συνομιλεί με τοπικούς παράγοντες. Πλήθος κόσμου είναι έξω από το Δημαρχείο, περιμένει, αρκετοί του μιλήσανε, του ζητήσανε να κοιτάξει το Λιξούρι, συνομίλησε με πολλούς, αλλά ιδιαίτερη ήταν η συνομιλία που είχε με τη γυραιότερη κυρία που υπάρχει εδώ στο Λιξούρι, που είναι 103 χρονών. Τον περιμένουμε να κατέβει, από στιγμή σε στιγμή θα κατέβει. Ελπίζω θα μας κάνει δηλώσεις τώρα, γιατί επισκέφθηκε και το Λύκειο. Επισκέφθηκε και τους γέρονες. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχει κάνει κάποια δήλωση. Δεν ξέρω αν πρέπει να πλησιάσεις και εσύ να δεις τι γίνεται στο εσωτερικό, όσο εμείς θα ακούμε ένα απόσπασμα από τις συνομιλίες που είχε ο Πρωθυπουργός με κατοίκους της περιοχής. Μια ηλικιωμένη γυναίκα πλησίασε για να δούμε τι της είπε και τι του απάντησε. 101 χρονών είναι. 103 χρονών. Ναι, τα περάσαμε. Το μυαλό δυνατό. Το σεισμό δεν κατάλαβε. Έχεις φάει τέτοιος, ζεις και το 53. Κεφαλονιά, άντεξε, δυνατή. Βεβαίω. Ο Άγιος Γεράσιμος μας βοήθησε. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός. Με την κυρία Τσαμανίδου. Θα μας κάνετε τώρα τις δηλώσεις. Θα τις κάνουμε τώρα μετά στο Αργοστόλι, πηγαίνουμε στα κεντρικά. Στο Αργοστόλι. Συνομιλήσατε με τους κάτοικους. Ακούσατε τα προβλήματά τους. Είσαστε εδώ. Θα καθίσετε όλη τη μέρα. Θα πρέπει να γυρίσω σήμερα στην Αθήνα, αλλά τα προβλήματα είναι ξεκάθαρα. Πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη γρήγορη αντιμετώπιση που υπήρχε μέχρι τώρα και για συγκεκριμένα άλλα προβλήματα που υπάρχουν, ιδιαίτερα στην για την περιοχή εδώ πέρα του Λιξουρίου που έχει χτυπηθεί περισσότερο από την άλλη. Όπως αγωνιά περισσότερο για τις αρρωγές, για τα λεφτά που πρόκειται να πάρει για τις αποζημιώσεις. Θα πάρουν. Αυτά πρόκειται να τα πάρουν 100%. Ποτέ δεν υπήρχε τέτοια άμεση αντίδραση του κράτους όπως υπήρχε τώρα. Το λέει και ο κόσμος αυτό. Και το λέει ο κόσμος και είναι προς τη μήνυ του που, βέβαια, όταν βλέπεις τον κόσμο έχει και τα άλλα τα προβλήματα. Περισσότερο εδώ πέρα μου λένε για το Δήμο. Εντάξει, για τον Καλλικράτη. Δηλαδή πάμε λίγο πίσω. Θα το πούνε πιο ομαδικά έτσι. Έγινε. Πάμε καλά, κύριε Πρωθυπουργέ. Πρόεδρε από εδώ.